Συνεχίζουν τις αντιδράσεις τους γονείς και εκπαιδευτικοί για την ίδρυση του πειραματικού λυκείου ή τη συγχώνευσή του με οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα σχολεία στα Χανιά. Μετά και από την παρέτηση του προϊσταμένου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαδηλωτές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία το πρωί έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λέγοντας πως δεν υποχωρούν. Δεν έχει οριστεί ακόμα διευθυντής δευτεροβάθμιας. Το πιθανολογούσαμε, αλλά δεν μας ενοχλεί τόσο πολύ αυτό. Εμείς θέλουμε προληπτικά να δηλώσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει εμφανιστεί στο δημόσιο διάλογο στα Χανιά κανένας να λέει ότι είναι υπέρ της μετατροπής. Να πούμε ξεκάθαρα και να εναντιωθούμε σε οποιαδήποτε μεσοβέζικη λύση προσπαθούν να βρούνε. Είμαστε κατά στο να καταργηθεί οποιοδήποτε γυμνάσιο ή λύκειο των Χανίων για να στεγαστεί το πειραματικό λύκειο. Ήδη γνωρίζουμε ότι το στεγαστικό θέμα, το θέμα της σχολικής στέγης είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο απασχολεί τα τελευταία χρόνια. Ο μαθητικός πληθυσμός συνεχώς αυξάνεται. Ξεκάθαρη θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει πάρει και ο Δήμος Χανίων, στηρίζοντας τη θέση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ενώ κάποιοι γονείς, όπως υποστηρίζουν, η μόνη διαφαινόμενη λύση είναι να στεγαστεί το πειραματικό λύκειο σε προκάτωστο χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Απέναντι στο κλείσιμο όλων των σχολείων, στη μετατροπή σχολείου, κάποιου σχολείου των Χανίων, αλλά ειδικότερα όμως, αφού μας αφορά το θέμα της γειτονιάς, της μετατροπής του πρώτου γενικού λυκείου σε πειραματικό που επιχειρούν κάποιοι παράγοντες. Τα παιδιά αυτής της γειτονιάς, όποιες είναι αυτές, θα πρέπει να πηγαίνουν, να απομακρυνθούν και να κατανεμηθούν στα υπόλοιπα λύκεια της πόλης. Αυτό είναι λάθος, το να καταργηθεί ένα σχολείο προκειμένου να ιδρυθεί ένα άλλο. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί γίνεται όλη αυτή η κουβέντα και γι' αυτό το μπαλάκι. Ανασφάλεια που ζούμε τους τελευταίους 4 μήνες όσον αφορά τη λύση που υποτιθέμενα θα είχαν βρει οι αρμόδιοι φορείς για τη στέγαση του πειραματικού λυκείου. Όλα τα σχολεία, όπως τονίστηκε, είναι υπεράριθμα και σε κανένα από αυτά δεν χωράνε περισσότεροι μαθητές. Αναδεικνύεται ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει πολλές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η ανυπαρξία ουσιαστικά η έλλειψη σχολικής στέγης των Ομοχανίων. Είναι γνωστό ότι έχουν πάνω από 20 χρόνια να έχει γίνει σχολείο στο νομό. Πάνω από τις μισές αίθουσες είναι προκάτ, οι κοντέινερς, αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Την πιαγωγία σε εντελώς ακατάλληλους χώρους. Ιδρύονται σχολεία χωρίς να υπάρχουν προβλέψεις, όπως στην περίπτωση του πειραματικού, ή αναγκάζονται να προβούν σε ενέργειες όπως αυτή που διαφαίνεται της, με βίαιο τρόπο, ας πούμε, αλλαγής μετατροπής σχολείων από γενικά λύκεια σε πειραματικά, το οποίο μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Η λύση τέλος της στέγασης στην ιερατική σχολή στα Χανιά μάλλον έχει μείνει στο περιθώριο, καθώς το συγκεκριμένο κτίριο είναι στατικά επικίνδυνο.